με τι είπε. Θα ήθελα μία ευχή να μου πείτε πώς νιώθετε τώρα που αποκτήσατε τη Σεγκονάκη από την Αγγελική Λιάδη για δεύτερη φορά. Πολύ ωραία νιώθω. Χαίρομαι να κάνει κι άλλα παιδιά. Είχατε κάποια επικοινωνία? Βεβαίως, το ξέρω ότι γέννησε με κεσαρική, τα ξέρω αυτά. Πήγατε καθόλου στο μευτήριο? Όχι, είμαι πολύ αδιάθετη και η ζέστη με πειράζει πάρα πολύ από εγώ έξω και έτσι δεν βγαίνω έξω. Να είναι καλά, να παντευτεί, να είναι καλά, να κάνει κι άλλα παιδιά. Εσείς εγκρίνετε τον Σάβα σαν σύντροφό της? Είναι δική της επιλογή και δική της ό,τι θέλει εκείνη. Δεν θα ζήσω εγώ με τον Σάβα, θα ζήσει η Αγγελική με τον Σάβα. Επομένως η γνώμη δική της μετράει. Δεν μετράει η δική μου η γνώμη. Φυσικά και μετράει. Μια χαρά παλικάρινα. Α, δεν σας ανησυχεί που έχουν έτσι λίγη διαφορά ηλικίας? γιατί δεν ρωτάτε κάτι άλλες που έχουν 30 χρόνια και 26 και 27 χρόνια διαφορά? Δεν θέλω να ονομάσω ονόματα. Αυτή τη στιγμή έχω τρεις στο περιοδικό που έχουν και 26 χρόνια διαφορά και 25 χρόνια διαφορά και ενόχλησε η Αγγελική. Γενικά έχει κατηγορηθεί πολύ από τα μέσα. Δεν ξέρω γιατί ενοχλεί ό,τι κάνει η Αγγελική, δεν το καταλαβαίνω. Πώς νιώσατε όταν σας το είπε, γιαγιά, περιμένω δεύτερο αγοράκι? Ευτυχισμένη, το παιδί είναι χαρά Θεού. Τα παιδιά δίνουν χαρά, δεν δίνουν λύπη. Φαντάζομαι ότι σαν γιαγιά μπορεί να της είπατε, κορίτσι μου, πρέπει να παντρευτείς πρώτα. Θα έρθει και αυτό. Άλλες δοκιμάζονται χρόνια, σπιτώνονται με έναν άντρα. Και το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Και παντρεύονται μετά από χρόνια. Κάνουν και δύο παιδιά και μετά παντρεύονται. Δεν ξέρω γιατί ενοχλεί η δικιά μου η εγγόνα με ό,τι βήμα κάνει. Γιατί δεν ενοχλούν οι άλλες οι γυναίκες? Εσείς ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος? Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι εγγονή μου, ξέρω εγώ. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι δεν τις αναφέρουν καθόλου. Αναφέρουν γενικώς πάντα την Αγγελική. Γιατί? Κάποιοι λένε ότι επειδή ανεβάζει φωτογραφίες στο διαδίκτυο με την κυλίτσα της, με τον άνθρωπό της, ότι ίσως αυτό τους δίνει και λιγότερο. Είναι μοναδική που ανεβάζει φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Αυτό το παιδί ας αφήσουν λίγο ήσυχο. Να είναι αμαρτία δηλαδή, το χτυπάνε από εδώ, το χτυπάνε από εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Η εικόνα μου είναι λίγο αυτό αλλιώ. Μόνο που κάνει την πονηρία, αλλά σας λέω ότι είναι πολύ αυτό παιδί. Γι' αυτό και τα κάνει αυτά και λέει τα πάντα της. Θα μπορούσε για αυτή να τα κάνει κρυφά όπως τα κάνουν όλες. Αλλά η Αγγελική είναι έτσι, έξω καρδιά και έξω κουβέντα. Την έχω συμβουλεύσει πάρα πολλές φορές. Αλλά ο άνθρωπος πάντα λέει τη δική του τη γνώμη. Θέλετε να τη δείτε νηφούλα σύντομα? Μα θα τη δω νηφούλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη δω. Οπωσδήποτε θα τη δω νηφούλα. Okay. Είναι στο σχέδιο μέσα να παντρευτούν τα παιδιά. Το χειμώνα ή θα περιμένουμε λίγο ακόμη? Κάτσε να συνέλθει από τη γέννα της. Τέλεια. Και είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται να κάνουν. Τέλεια. Λοιπόν, πανευτυχής και η προγιαγιά. Πολύ. Α, δεν είναι? Προγιαγιά. Βέβαια. Σπουδαίο, παιδιά, σπουδαίο. Να ευχηθούμε και πάλι τα καλύτερα.